Πραγματοποιήσαμε τη σημερινή συνάντηση με το κλιμάκιο των συναρμόδιων Υπουργείων. Η κυβέρνηση και σε αυτή τη συνάντηση έδειξε καθαρά ότι στέκεται εχθρικά απέναντί μας, απέναντι στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, στα λαϊκά στρώματα. Την ίδια στιγμή όμως βάζει πλάτη σε εφοπλιστές, σε βιομηχάνους, με πακτορούς χρημάτων, αλλά και με ευνοϊκές ρυθμίσεις και με την πολιτική της. Εμείς δώσαμε έναν και δίνουμε έναν αγώνα επιβίωσης, όχι μόνο φέτος και όλα τα προηγούμενα χρόνια και όχι μόνο στα μπλοκ, αλλά με κάθε μορφή αγώνα, γιατί αυτός ο αγώνας δεν τελειώνει μία και έξω, δεν είναι μια υπόθεση ενός μπλόκου, είναι μακροχρόνιος και πρέπει να συνειδητοποιηθεί από όλους μας ότι και από τους αγρότες, δηλαδή και τους κτηνοτρόφους, ότι χρειάζεται η οργάνωσή μας, το δυνάμωμα των αγροτικών συλλόγων, το δυνάμωμα των ομοσπονδιών και της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, δηλαδή αυτό που λέμε οργανωμένο αγροτικό κίνημα, και η συμμετοχή τους στους αγώνες, στον δρόμο, γιατί μόνο έτσι μέσα από τους αγώνες μας μπορούμε να έχουμε λύσεις, να κερδίσουμε αποτελέσματα. Η συνάντηση, βεβαίως, η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε κανένα από τα βασικά μας αιτήματα, γι' αυτό και λέμε και την καταγγέλουμε ότι στέκεται εχθρικά απέναντί μας. Ταυτόχρονα όμως ο δικός μας ο αγώνας θα συνεχιστεί, γιατί είναι ένας αγώνας δίκαιος, γιατί τα αιτήματά μας απαντούν στο σήμερα και στο αύριο, στις αγωνίες ενός ολόκληρου κόσμου, αλλά και στα ζητήματα επιβίωσης που έχουμε. Θα επιστρέψουμε στα μπλόκα μας, αύριο θα γίνουν συνελεύσεις σε όλα τα μπλόκα, θα γίνει ενημέρωση στους συναδέλφους μας για τα αποτελέσματα της συνάντησης και θα καθοριστούν τα περιττέρω βήματα των αγώνων μας.